Κατάλαβε κανένας τίποτε. Κατάλαβε μέχρι τώρα κανένας τίποτε. Είπε κάτι γιατί θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Μιλάει σε Ινδιάνους. Καθρεφτάκια φέρα. Καθρεφτάκια σε Ινδιάνους. Μπορούμε να καταλάβουμε. Ας να τελειώσω άνθρωπο, σε παρακαλώ. Είναι διαδικασία που ωραία ακούμε. Όταν τελειώσω, σε κόστος τότε πάρε το λόγο και πες τι θέλεις. Εγώ σε φιλιά, αν σε παρακαλώ, άκουσε με. Λοιπόν, εγώ σε είπα αυταρχία. Πήρες εδώ που άρχισε εκεί με την κάρη, να μην δώσεις κάτι εδώ πέρα για να πατήσω τα προβλήματα. Εγώ πλέον θέλω να πω εισαγωγικά. Γίνεται να χαλάσετε τη διαδικασία, ρε παιδιά. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή ένας άνθρωπος μιλάει και θέλει το διακόψει, άσε να τελειώσει. Το γνωρίζει ο Υπουργός. Ένας υποστήριξης σε παρακαλώ. Δεν γίνεται έτσι. Με ξυπνάρες τώρα. Αφήστε να καταλάβουμε. Πάει στο καφενείο, ακούς στο καφενείο. Φαγωθήκατε να δει ο Υπουργός, να δει ο Υπουργός, είναι Υπουργός. Στο καφενείο θα τα λύσουμε τα προβλήματα. Τώρα ανοιχτήκα. Εσέ παρακαλώ πολύ θέλει, δεν το περίμενα αυτό από σένα. Εγώ λίγη υπομονή θέλει το λιόν του εισαγωγικό μέρος για να μπω στα θέματα που κατεξοχή σε ενδιαφέρον. Δεν θα το κάνω ακόμα. Θέλω όμως να καταλάβω καλά λίγο το πλαίσιο. Θέλω να λάβω φίλες και φίλες το πλαίσιο. Ακούσα να σου πω κάτι. Αν το πω λίγο εκτός κειμένου. Όλο αυτό το στίχημα για το οποίο σας μιλάω, που πρέπει να βάλουμε στο πρωτογενή τομέα για να το κερδίσουμε ως χώρο, ως κοινωνία, είναι ένα στίχημα που σας ξεπερνά και εσάς και εμένα. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Μας ξεπερνά το στίχημα. Και μας ξεπερνά για ένα πολύ απλό λόγο. Υπάρχει μια μεγάλη υπέρτερη αναγκαιότητα στην πατρίδα ότι πρέπει να ενωθούμε ξανά οι Έλληνες. Πριν, ας πω κάτι που είπα προχθές στη Βουλή, τη δεκαετία του 20 έχουμε πολλούς πρόσφυγες στην Αθήνα όπως και στην Κοζάνη. 1.200.000 πρόσφυγες συμπίπτουν και συνδέονται ως γεγονός με το μεγάλο εθνικό διχασμό. 1.200.000 μετανάστες του 46 μετά τον εμφύλιο συμπίπτει και συνδέεται ξανά αυτή η ιστορία με τον εμφύλιο δικασμό. Και ξανά γυρίζει από πάνω μας, άκουσε με σε παρακαλώ, σταμάτησε σε παρακαλώ τώρα. Μάνε τρέμει, είμαι πολύ ψημένος για τις διαδικασίες. Αν σε βάλω από κάτω, ανάσα να βγάλεις.
Κατάλαβε. Σε παρακαλώ τώρα. Είμαι από άλλη σχολή εγώ από αυτές που ξέρεις. Λοιπόν, σε παρακαλώ, λοιπόν, άκου. Γιατί εγώ θέλω να σε ακούσω. Εγώ, λοιπόν, μετά την πρόταση με τον εθνικό φάκελο για να μην μπορούμε να μιλήσουμε όσο να θέλετε, υπάρχει μια απόλυτη προτεραιότητα που λέγεται κόστος παραγωγής. Στο δίλημα του κόστος παραγωγής υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ένα συντεταγμένο πρόγραμμα που θα απαντάει σημείο-σημείο. Και το πρόγραμμα αυτό έχει ξεκινήσει. Αν δεν ξέρετε, συνημερώσω ότι οι αγρότες εξαιρέθηκαν ήδη, το είχα ανακοινώσει πριν ένα μήνα και κάποιοι δεν πιστεύαν, και είναι στο 13% ανεξαρτήτως του εκπαρτού. Δεν είναι καν δώρο προεκλογικό, είναι καθαρή αντιμετώπιση. Πλάκη προλογία. Δεύτερο. Κατ' εξαίρεση όλων των ισχυωσών διατάξεων, με κοινή διάταξη που κάναμε με τον Μανιάτη, τον ΠΕΚΑΡ, το δικό μας Υπουργείο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η ΤΟΕΒ και η ΟΕΒ θα μπορούν να βάζουν κατ' εξαίρεση φωτοβολταϊκά με γραμμή προϋπολογισμού που θα εξασφαλίζουν τα δύο υπουργεία να τα κατασκευάζουν δωρεάν για να μπορούν να πάνε κάτω από το μισό το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας από αυτό που έχουν σήμερα. Και αυτά δεν είναι τίποτα, πρέπει να συνεχίσουμε κι άλλο. Συνεχίζουμε και με άλλα μέτρα για να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που λέει ο κόστος παραγωγής. Το μεγάλο στήριγμα όμως φίλες και φίλοι το έχει στα χέρια σας. Για να μην απεραμολογώ. Λέγεται ισχυρές ομάδες παραγωγών συνεταιρισμοί δυναμικοί σύλλογοι. Πάρτε την ίσια στα χέρια σας. Εγώ θα σου πω τη μεγάλη πίδα, σύντομα δεν θα βγάλω να μιλήσουμε ζωντανά εδώ πέρα. Αν έχετε τέτοια διάθεση. Εγώ παραπάνω από σας.